έχουμε στείλει επιστολή και ζητάμε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Στείλαμε δελτίο τύπου και του είπαμε σήμερα ότι θα κατεβούμε γιατί δεν είχαμε ανταπόκριση. Από ό,τι φαίνεται, ο υπουργός και αυτός ο υπουργός έχουν πάει στα χωριά τους, μαζεύουν ψήφους ή έχει πάει να λύσει το ζήτημα του θερμοκηπίου στις Άλπεις για να διαμαλύνουν τα χιόνια. Πάντως οι εργαζόμενοι της Λάργο που τον επόμενο μήνα μάλλον είμαστε στο Ταμείο Ανεργίας, σήμερα είμαστε εδώ, θα τα ακούσει τα κάλαντα και από τις 15 του μηνός έχουμε πρόγραμμα κινητοποίησεων για να μας δουν στην Αθήνα όλους μαζί ενωμένοι. Τρία χρόνια χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα αδείας, με μισθούς κομμένους, κλειστό το εργοστάσιο σε μια εποχή, σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου έχει 30.000, δηλαδή είναι χρυσορυχείο, και εμείς στην ανασφάλεια, περιμένοντας πότε θα κάτσουν οι μουστερίδες που ψάχνουν να βρουν η κυβέρνηση, αυτήν η προηγούμενη, η επόμενη, για το πότε θα επαναλειτουργήσουν τη ΛΑΡΚΟ. Από το καλοκαίρι έχει σταματήσει να λειτουργεί. Τελείως. Έχει σταματήσει τελείως. Πρώτη φορά στην ιστορία, 60 χρόνια, μια φορά την είχαν σταματήσει οι εργάτες για 110 μέρες για τα δίκαια αιτήματά τους. Την ξαναβάλανε μπροστά. Η κυβέρνηση τη σταμάτησε και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε αν θα ξαναπάρει μπροστά. Και από τότε είμαστε στην ανασφάλεια εδώ και 3 χρόνια, αλλά από τον Ιούλιο είμαστε απολυμμένοι και με συμβασιούχοι, οι οποίες συμβάσεις λήγουν 31 Γενάρη, πάμε γιορτές, έχουν ξεκινήσει οι διακοπές τους, εμείς είμαστε εκεί και περιμένουμε να μας πούνε πώς θα βάλουν μπροστά, θέλουμε τη δουλειά μας. Πώς εργαζόμενοι. Χίλιες οικογένειες άμεσα, μικροεργολάβοι, αλλά έχουν ερημώσει ολόκληρες περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ. Καταλαβαίνετε, μια επιχείρηση μοναδική στην Ευρώπη έχει τεράστιες δραστηριότητες. Έχουν ερημώσει ολόκληρες περιοχές και στην Εύβοια και στη Στερεά και στην Φθιώτιδα και στην Καστοριά και στη Βιωτία. Τι θα ζητήσετε, γιατί ζητάτε συνάντηση. Ζητάμε συνάντηση να μας πούν πώς έχουν εξασφαλίσει την παραμονή μας στο εργοστάσιο και πότε θα ξαναπάρει μπροστά και σε κάθε περίπτωση πώς έχουν διασφαλίσει το δικαίωμα στην εργασία. Θέλουμε εργασία, δεν θέλουμε να καθόμαστε και να πληρωνόμαστε. Θέλουμε να καπνίσουν τα εργοστάσια. Προσπαθούμε να τα βάλουμε μπροστά. Ποια